ΠΑΟΚ, τρίτο γκολ του Φραντσέσκου. Ήταν αυτό το παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ εναντίον της ΑΕΚ, που η ΑΕΚ είχε προηγηθεί 1-0 και καταφέραμε και το γυρίσαμε σε 2-1. Σε αυτό το παιχνίδι δεν είχα σκοράρει, αλλά είχα κάνει ένα παιχνίδι γεμάτο τόσο στο αμυντικό κομμάτι, αλλά όσο και στο επιθετικό. Καταπληκτικό τα κουνάκι του Φραντσέσκο, το μήκε. Ο Ολιβάρες, συγγνώμη, σκοράρει και κάνει το 2-1. Ο Ολιβάρες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ατμαζίδη. Το 74. Πιστεύω ότι είναι 3. Το πρώτο ήταν την πρώτη μου χρονιά στον Παναθηναϊκό με τον Απόλλωνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Γίνεται μια προωθημένη παλιά και φεύγω πίσω από τη σέντρα. Περνάω τον Παπαδάκη, τον στόπερ του Απόλλωνα. Και όταν φτάνω προς τη μεγάλη περιοχή, βγαίνει ο τερματοφύλακας στον Απόλλωνα και κάνω μια περιστροφή. Περνάω και τους δύο και σκοράρω. Το δεύτερο είναι αυτό με τον Όφη, Όφη Παναχαϊκή στην Κρήτη. Είναι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και θυμάμαι γύρισα στον πάγκο του Όφη και του ρώτησα τον Γκέραρτ, αν μπορώ να το κάνω κατευθείαν από εκεί, γιατί ήταν πολύ πλάγια. Μου είπε ναι, με έγνεψε ναι και κατευθείαν το έκανα και μπήκε γκολ και κερδίσαμε 2-1. Είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Όφη. Ο Φραντσέσκος εκτελεί απευθείας, είναι γκολ. Είναι το γκολ, ένα λεπτό μετά το πέρα στον 90, ο Κώστας Φραντσέσκος κάνει τα τέρματα του 2 στο Ηράκλειο, λυτρώνει για άλλη μια φορά την ομάδα του Όφη, απαρηγόρη την παίκτες της Παναχαϊκής. Και το τρίτο είναι το καλύτερο που έχω πετύχει σαν φάουλ. Είναι στο Europa League, Ατλέτικο ΠΑΟΚ, που ο Μολίνα είχε βάλει και έναν παίκτη πάνω στη γραμμή, έναν έξτρα παίκτη. Το εκτέλεσα από μακρινή απόσταση και σκόραρα πάρα πολύ, με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Δύο είναι οι επιτυχίες που έχουν σχηματίσει την καριέρα μου. Η πρώτη είναι το 90-91, όταν πήρα μεταγραφή από τη Βουλιαγμένη, ένα τεχνικό σωματείο στον Παναθηναϊκό, και εκείνη τη χρονιά καταφέραμε και πήραμε τον double. Πρωτάθλημα και κύπελλο. Αυτό θα μείνει άξεχαστο φυσικά. Το δεύτερο είναι το 96-97, όταν αγωνιζόμουν στον Όφη και στον ΠΑΟΚ, μετά τον Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ, κατάφεραν οι δύο ομάδες μου να βγουν στο Europa League και ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που κατάφερα εκείνη τη χρονιά. Συγχρόνως, μέσα σε αυτή τη χρονιά βγήκα και καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα.